Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει στον τόπο των εξαγγελιών, στη Θεσσαλονίκη, για να δώσει υποσχέσεις που ούτε κοστολόγησε, ούτε και πλέον έχει καμία δυνατότητα να υλοποιήσει. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι η ακατάσχετη παροχολογία είναι επικίνδυνη για τη χώρα. Αποσταθεροποιεί την εικόνα της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο δανεισμό της ελληνικής δημοκρατίας λόγω των υψηλών επιτοκίων και τελικά αυξάνει και το κόστος δανεισμού για όλες τις επιχειρήσεις. Και μια και είμαστε στον αστερισμό των εξαγγελιών, θα ήθελα να θυμίσω 4 εξαγγελίες που έκανε πέρυσι τέτοια εποχή ο Πρωθυπουργός στις 11 Σεπτεμβρίου από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης και να τις φέρω απέναντι στην πραγματικότητα. Εξαγγελία πρώτη. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι η χώρα κινήθηκε με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένονται να φτάσουν στο 2% για το τρέχον έτος. Η πραγματικότητα. Ο αρχικός στόχος για την ανάπτυξη το 2017 ήταν 2,6. Έκλεισε στο 1,4%, σχεδόν στο μισό του στόχου. Ψέμα δεύτερο. Οι επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός λέει στην Διεθνή Έκθεση. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2016 σημείωσαν υψηλό δεκαετίας και το 2017 αναμένεται βελτίωση. Η πραγματικότητα. Το σύνολο των επενδύσεων το 2018 είναι στο χαμηλότερο επίπεδο της 20ετίας. Και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για το οποίο ο Πρωθυπουργός διατείνεται πάλι από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, ότι το εθνικό σκέλος του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων αυξήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά και μάλιστα κατά 25% και έφτασε το 1 δισεκατομμύριο. Η πραγματικότητα. Οι δαπάνες του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων έχουν δραματική μείωση. Περισσότερα από 700 εκατομμύρια μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2018. Μόνο τα 6 από τα 10 διαθέσιμα ευρώ διατέθηκαν το 2017. Ψέμα τρίτον. Στο παρελθόν δημιουργήθηκαν στρατιές ομήρων συμβασιούχων. Η πραγματικότητα. Επί ΣΥΡΙΖΑ, οι συμβασιούχοι αυξήθηκαν κατά 25% από 60.692 σε 75.810. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται για να μιλήσει για το δημόσιο και λέει πέρυσι τέτοια εποχή. Βασικός άξονας της στρατηγικής μας είναι και εδώ η διαμόρφωση νέων θεσμών. Η πραγματικότητα. Η μισή από τους γενικούς γραμματείς, οι μισές προκηρύξεις θέσεων για τους γενικούς γραμματείς κρίθηκαν ακατάλληλοι από την Τρόικα και τελικά ακυρώθηκαν. Ψέμα τέταρτο. Κόκκινα δάνεια. Ο κύριος Τσίπρας λέει, με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο γόρδιος δεσμός της υπερχρέωσης των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες και το δημόσιο επιτέλους αρχίζει να λύνεται. Η πραγματικότητα. Από τις 400.000 επιχειρήσεις που έχουν χρέη, μόνο οι 50.000 ξεκίνησαν τη διαδικασία, μόλις οι 67 έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν 700.000 κατασχέσεις σε λογαριασμούς επιχειρήσεων και ιδιωτών και εκκρεμούν άλλες 500.000. Αυτό είναι μόνο ένα δείγμα των εξαγγελιών που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός στο παρελθόν και που έρχονται σε προφανή σύγκρουση με την πραγματικότητα. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, ναι, κύριε Χονδρόπουλε. Κύριε εκπρόσωπε, αν ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει από τη Διεθνή Έκθεση Φοροελαφρύνσης, η Νέα Δημοκρατία θα το θεωρήσει θετικό, θα τις χαιρετήσει? Κύριε Χονδρόπουλε, είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός, ό,τι και να εξαγγείλει, με όποιον ορίζοντα και να το εξαγγείλει, ακόμη και μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, ουδεμία σημασία έχει. Ο κύριος Τσίπρας φεύγει και η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της την επομένη των εκλογών. Παρακαλώ. Σχετικά με για την εταιρεία του συνεργάτη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κ. Ζάιφ και την εξαγορά της εταιρείας αυτής από την ΔΕΗ, πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει κάτι επιλείψιμο, κυρίως ως προς τον χρόνο που έγινε κάτι τέτοιο από τη ΔΕΗ? Πιστεύει ότι πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις γι' αυτό ή το βλέπετε λογικό? Ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας εξαγοράς. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
Επιτρέψτε μου να μπω στην ουσία και να μιλήσω για τα βάνη της Νέας Δημοκρατίας. Τα βάνη της Νέας Δημοκρατίας, όπως απεφάνθη η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την δανειοδότηση των κομμάτων, είναι απολύτως σύνομα. Και κανένα δάνειο δεν έχει συναφθεί μετά το 2011. Όπως επίσης ίσως γνωρίζετε, όλη η επιχορήγηση του 2017 δόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, η κρατική επιχορήγηση εννοώ, δόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία για την κάλυψη οφειλών και δανείων. Σε ό,τι αφορά δε την πορεία των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας μετά την εκλογή του κ. Μητσοτάκη, οι δαπάνες της Νέας Δημοκρατίας μειώθηκαν κατά 75,6% το 2017 και αυτό είναι δείγμα γραφής. Αλλά μια και μιλάμε για δάνεια και έχει σημασία να μιλάμε για δάνεια με ίσους όρους για όλα τα κόμματα, έχει ενδιαφέρον να μας πει η κυβέρνηση, έχει ενδιαφέρον να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς σημαίνει η επιστολή του κ. Τσίπρα προς την Εθνική Τράπεζα όταν ζητούσε ειδικό καθεστώς μεταχείρισης για τη ρύθμιση των δανείων του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς συμβαίνει με το κτίριο της Κουμουνδούρου, πώς έγινε δηλαδή η διαδικασία της μεταβίβασης και ποιοι φόροι έχουν πληρωθεί. Και πάλι, ποιος κρύβεται πίσω από την offshore, η οποία εμφανίζεται ως μέτοχος στην Αυγή. Σας ευχαριστώ. Νομίζω σας απάντησα. Παρακαλώ. Κάτι άλλο. Κύριε Τζιβάρα, πριν από λίγο είπα ότι η κυβέρνηση με την ακατάσχετη παραγωγία βάζει σε κίνδυνο την εικόνα της χώρας. Και νομίζω πως αυτό είναι το βασικό μήνυμα το οποίο στέλνουμε. Όμως το δικό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα το οποίο θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, είναι κοστολογημένο στην λεπτομέρειά του. Παράλληλα με την κοστολόγηση, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μειώσουν τους φόρους και θα δώσουν τη δυνατότητα στη χώρα μας να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, να αυξήσει τις εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις, να ανοικοκυρέψει το κράτος και να δώσει ευκαιρίες στους νέους εργαζόμενους. Ένα από τα παραδείγματα που έχει ο κύριος Μητσοτάκης ήδη χρησιμοποιήσει και εξαγγείλει είναι η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και η θεσμοθέτηση ενός ασφαλιστικού συστήματος που θα έχει την ανταπόδοση και για τους νέους ανθρώπους. Που θα δίνει δηλαδή την δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να πάρουν σύνταξη που θα αντιστοιχεί στις εισφορές που έχουν καταθέσει κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Κύριε Εκπρόσωπε, παρακαλώ. Όταν λέτε για τους κινδύνους της χώρας, φοβάστε ότι δεν θα μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε ως χώρα, ότι θα υπάρξει κίνδυνος ενός άλλου προγράμματος από πιθανόν αστοχίες της κυβέρνησης που μπορείτε να τις βρείτε και μπροστά σας, αν γίνουν εκλογές και κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ποιον κίνδυνο ακριβώς θέλετε να επισημάνετε? Κύριε Καντέλη, στην αρχική μου δήλωση περιέγραψα ακριβώς ποια είναι η κατάσταση και αν ρίξετε μια ματιά σήμερα στο κόστος δανεισμού της Ελλάδος, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Κύριε Τζιβάρα, έχω απαντήσει σε αυτό. Δηλαδή, η δική μας η αίσθηση ευθύνης περιλαμβάνει και την προειδοποίηση την οποία απευθύνουμε προς την κυβέρνηση. Αν μου επιτρέπετε, σήμερα είχαμε επανειλημμένες επιθέσεις από την πλευρά του Ρουβίκονα και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Πρόκειται για μια οργανωμένη συμμορία η οποία εξευτελίζει τη χώρα. Η ευθύνη για τη δραστηριότητα του Ρουβίκονα βαρύνει την κυβέρνηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.